πέρασε το Πάσχα! Έρχονται εκλογές όμως. Θα πήξουμε στην πολιτική ανάλυση. Να πούμε και κάτι αισιόδοξο. Εγώ είχα παλιά προσφορές από τα δύο μεγάλα κόμματα. Να πάω να ψηφίσω. Αεροπορικά εισιτήρια. Τώρα έχω 4-5. Και αυξάνονται. Έτσι κάνω. Να, για ψηφοφόρο. Λαχταριστή ψηφοφόρη εδώ. Εγώ δηλαδή λέω να πάω να ψηφίσουμε αεροπορικά από το ΚΚΕ και να γυρίσουμε του Λάος. Τους μπερδέψω εντελώς. Σας θέλω όμως αισιόδοξο. Θα του δούμε αισιόδοξο. Όλες αυτές οι παπαριές που ακούγονται από τα 7-8 κόμματα, τι μας λένε. Πόσο εύκολα μπορεί να σωθεί ο τόπος με 7-8 διαφορετικούς τρόπους. Άρα, εύκολο. Λύσεις υπάρχουν που είπε και ο Λεβάν. Όσες και τα κόμματα. Διαλέχτε λύση. Βέβαια αυτό του ότι ανοίγω τις ειδήσεις και ακούω γαλλικές εκλογές, δηλαδή το ότι η ελληνική κοινωνία αναμένει με κομμένη την ανάσα τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών, δεν το είχα. Το μεταξύ τα πρώτα αποτελέσματα τα είχαμε. Τώρα θα δούμε για δεύτερο γύρο. Όποια και να είναι όμως, το ξέρουμε πολύ καλά ότι οι δικοί μας οι αρχηγοί θα τα μεταφράζουν σε μήνυμα του γαλλικού λαού προς τον ελληνικό. Βέβαιο. Χρυσαυγίτης τους είδατε, εξφεδόνισαν κάτι επιχειρήματα εναντίον του Ευθυμίου. Μπουκάλια με νερό, κανάτες. Έχουν και πιο περίπλοκα επιχειρήματα, κατρόπαλα. Αλλά η ιδιοφία του Χρυσαυγίτη έγκυται στο ότι από μόνοι τους ανέβασαν το βίντεο της Καφρίλας. Respect στην ηλικιότητα μιλάμε, πιο δεν πας. Έχω και αυτή την απορία. Είναι σίγουρο ότι οι Χρυσαυγίτες θα ξεχωρίσουν την ψήφο στο κόμμα τους. Στην κάλπη όταν θα πάνε δηλαδή. Υπάρχει μια ελπίδα και έτσι. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, οι Χρυσαυγίτες απευθύνονται στη λογική. Λένε το μετανάστη δηλαδή, με ένα ξυλοδαρμό θα πας στο νοσοκομείο. Δεν θες να φύγεις. Είναι λογικό. Για να τα λέμε όμως όλα, έτσι. Το ποσοστό κετοποίησης του κέντρου από τους παράνομους μετανάστες είναι ευθέως ανάλογο με το εκλογικό ποσοστό που κερδίζει η Χρυσή Αυγή. Και η αλήθεια είναι ότι το μεταναστευτικό έχει ξεφύγει. Έβλεπα χθες την εκπομπή στον Αντένα με την Ευγενία Εμμανουλίδη, του Φερεντίνου, που έχουν αυτούς που βλέπουν τους διάφορους. Και ήταν δύο από την Ινδία που ζουν στην Κύπρο και ήρθαν στο Ελλάδα. Έχει ταλέντο. Για τον Άκη τι να πω, τον μπλέξαν το παιδί. Το μπλέξαν το παιδί στα λεφτά. Άπραγο, άμαθο ήταν το παιδί. Δεν ήξερε, το μπλέξαν στα λεφτά. Και να παντρευτεί στο Four Seasons και να σπίτι στη Διονυσίου. Το μπλέξαν το παιδί. Οι κακές παρέες το μπλέξαν. Αυτό δεν ήξερε. Πεινασμένο ήταν. Δεν ήξερα από λεφτά, το ρίξαν μέσα. Κι εγώ έχω θείους, έχω ξαδέρφια, όλοι μέσα στις offshore και τα δισεκατομμύρια. Ένα λάθος ευτυχώς δεν έγινε να βρεθώ εκτεθειμένος. Το μπλέξα το παιδί. Απ' την άλλη, αν υποθέσουμε ότι τέλος πάντων βρέθηκε σε αδυναμία και πήρε λέμε, θα το βρει δικαιοσύνη. Αλλά ακόμη και έτσι σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν τρώει τα παιδιά της. Τα αξιοποιεί. Ορίστηκε. Όχι εκείνο το μωράκι που βρέθηκε στο εξωτερικό με 6 πόδια και του κάνανε επέμβαση, του διορθώσαν. Πίσω εδώ βρήκαμε έναν με 16, 106 χέρια και 10 μασέλες τον κάνανε υπουργό Εθνικής Αμήνης. Κατά τα άλλα, τα ίδια να Σαμαράς λέει λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά μάσα υπόσχεται ότι θα κάνει, υπονοεί ότι λεφτά υπάρχουν. Τόμπολα. Ο Μπένι όμως, παρομοίες του Πασόκ με διασωστικό. Μην φωνάζετε το διασωστικό, λέει, που ήρθε να με σώσει από το δυστύχημα. Και εμπλέκεται και αυτό στο δυστύχημα, λεπτομέρεια. Άρα, Μπέν, μία συγγνώμη ζήτησε, σύριαλ την έκανε. Τέλος θα σου ζητήσω μία συγγνώμη που ζήτησε συγγνώμη. Τι να κάνουμε. Το λέει, το ξαναλέει. Δεν ξέρω, ακούω Σαμαρά και Βενιζέλο, νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτά που λέει. Εκτός αν ψηφιστούν. Οπότε εκτός τόπου και χρόνου είμαι ή εγώ ή ο λαός. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει τίποτα. Προς Υπουργείο Πολιτισμού. Το Λέανδρο Ρακιτζή, τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, μην το ταλαιπωρείτε. Δεν χρειάζεται να κάνει έκθεση πόρισμα ότι δεν φυλάσσονται τα μουσεία. Μπορώ να σου βάλω και quiz. Χώρα με τα περισσότερα μνημεία έχει τα πιο αφύλακτα μουσεία. Ποια είναι. Ξαμολυθήκαν. Όχι μόνο τα πρωτοκλασσάτα στελέχη των κομμάτων, τα δεύτερα, τα τρίτα. Θα τα πούμε. Θλίψη. Αυτά για σήμερα, υπαλλήλου, θα διεκδικήσετε τη ζωή σας και καλή τύχη!